ακόμη και με δραματική κατάληξη περιστατικών που δεν θα μπορούν να αντιμετωπιστούν στα νοσοκομεία, συνδέουν οι νοσοκομειακοί γιατροί μια σειρά αποφάσεων του Υπουργείου Υγεία, Υγειονομικών Περιφερειών και Διοικήσεων Νοσοκομείων, που αντί να εξομαλύνουν, όπω λένε, το πρόβλημα τη υποστελέχωσης, μάλλον το ενισχύουν. Από τι πιο πρόσφατε εξελίξει, όπω τονίζουν, είναι άρθρο σε νομοσχέδιο που ψηφίστηκε και που προβλέπει σε αυτή τη δεδομένη στιγμή οι ειδικευόμενοι γιατροί των νοσοκομείων, εφόσον βρίσκονται σε φάση παράταση, να απολύονται από τα νοσοκομεία. Μα δημιουργεί πολύ μεγάλο προβληματισμό. Ποιε είναι οι προθέσει, για ποιο λόγο να απολυθούν οι γιατροί, οι οποίοι βουλώνουν ουσιαστικά, να, να πω έτσι, πάρα πολλέ τρύπε του συστήματο και ξαφνικά για πάρα πολλά τμήματα θα επέλθει ευνίδιο θάνατος. Παρά το γεγονό ότι ο υφυπουργό Μιναγκάγκα δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει τροπολογία και πω δεν θα φύγει κανένα παρατασιακό ειδικευόμενο, οι γιατροί σε κάθε τόνο αναφέρουν ότι και μόνο αυτή η πρόχειρη, όπω τη χαρακτήρισαν, διαχείριση του δραματικού προβλήματο, δείχνει την ποιότητα του ενδιαφέροντο για λύση από την πλευρά τη πολιτεία. Ουσιαστικά βασίζονται στο... σε αυτού του παρατασιακού ειδικευόμενου. Ε, και χωρί αυτού θα αναγκαστούν να κλείσουν. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των νοσοκομιακών γιατρών του Ηρακλείου, αυτό ο τρόπο διαχείριση φαίνεται ότι ακολουθεί αποφάσει που λαμβάνονται από τι διοικήσει των νοσοκομείων και των υγειονομικών περιφερειών. Ενδεικτικά αναφέρει ότι η ειδικευόμενο στο Βενιζέλιο, αφού ξεκίνησε πριν από κάποιου μήνε την ειδικότητά του και αφού η τοποθέτησή του ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από όλε τι αρμόδιε υπηρεσίε. Λίγε μόλι ημέρε πριν κρίθηκε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, καθώ υπήρχε αριθμητικό όριο το οποίο ξεπεράστηκε, οπότε ανεστάλησαν τα καθήκοντά του. Τι σημαίνει αυτό για τον γιατρό το συγκεκριμένο, ότι θα πρέπει να γυρίσει στην αρχή τη λίστα και θα πρέπει να περιμένει άλλα κάποια χρόνια, ένα το λιγότερο, μπορεί και περισσότερα, για να ξαναρχίσει να ασκεί την ειδικότητά του. Είναι σαφέ ότι αυτό ο συνάδελφο θα αναζητήσει την τύχη του στο εξωτερικό και έτσι χάσαμε άλλον έναν γιατρό, τον οποίο το ελληνικό κράτο τον σπούδασε, επένδυσε πάνω του σε ιατρικέ σχολέ, έφτασε σε ένα σημείο που πλέον μπορεί να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία και εμεί τον διώχνουμε να πάει να εξυπηρετήσει του Γερμανού, του Γάλλου και του Άγγλους. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση που όπω εξηγούν δεν έχει προηγούμενο, καλούνται να ασκήσουν ιατρικέ πράξει οι γιατροί τη Παιδιατρική στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, που διευκρινίζουν ότι ουσιαστικά μέτρο από τη διοίκηση για την τρομακτική υποστελέχωση τη κλινική δεν έχει ληφθεί. Με αποτέλεσμα οι εφημερίε, ακόμη και με διπλασιασμό για του γιατρού, να μην καλύπτουν στο σύνολό του τον ερχόμενο μήνα. Όσο για τα εντέλεσθε, τόνισαν ότι δεν μπορούν να είναι ο τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν οι κλινικέ, αφήνοντα να εννοηθεί ότι σύντομα με αφορμή αυτό θα υπάρξει απάντηση από την πλευρά του. Θα ακολουθούν να αγωνιούν οι παιδίατροι ότι δεν, η αδράνεια αυτή που υπάρχει θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Προβληματίζονται και σκέφτονται για τι περαιτέρω δικέ του ενέργειε. Το εντέλεσθε είναι και ο καλύτερο δρόμο για να οδηγήσει ένα γιατρό στην παρέτηση και νομίζω ότι αυτό θα είναι σε βάθος χρόνου και το αποτέλεσμα. Άλλωστε η ιστορία της δικής μας είπε, ίσως σε άλλο νοσοκομείο, αυτό έχει αποδείξει, όπως παραδείγματο χάρη με την Διευθύντρια της Παθολογικής Τρεθύμνου. Από τα πολλά εντέλεστε κάποια στιγμή απελπίστηκε και περαιτήθηκε. Με απάντησή τη, η διοίκηση του νοσοκομείου τις προηγούμενες ημέρε είχε ξεκαθαρίσει ότι στο έργο των παιδιάτρων τη κλινική προστέθηκε γιατρό από το Αρκαλοχώρι και θα προστεθεί μία ακόμη γιατρό που επιστρέφει στι 31 Μαρτίου από αναρωτική άδεια. Την ώρα πάντω που σε κάθε τόνο η απάντηση των ίδιων των γιατρών είναι ότι τα μέτρα αυτά ουσιαστικά δεν πρόκειται να αποδώσουν καθώ οι ανάγκε είναι πολύ μεγαλύτερε.